Κύριος Παπάς θα μας το πει. Κύριε Παπά, είναι συνεφιασμένο το τοπίο ή δεν είναι? Είναι στενάχωρη κατάσταση. Δυστυχώς μετά. Καλημέρα κύριε Σωμούπουλα, καλημέρα κύριε Αντώνα. Σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. Δυστυχώς μετά την εκλογή του Σεπτέμβρη που 150.000 αριστεροί και προοδευτικοί πολίτες, άντρες και γυναίκες, περιμέναν υπομονετικά στην ουρά και ζήτησαν να ξαναστηθεί στα πόδια της παράταξης, η οποία υπέστη μία ήττα στις δύο εκλογές, δεν έχουμε παράξει θετική είδηση. Μας έκανε εντύπωση, έτσι, κύριε Παπά, πριν από δηλαδή, λίγη θέλω ώρα. Να πω, οφείλουμε και ένα ευχαριστώ στην υπομονή και μία συγγνώμη στον κόσμο ο οποίος πιστεύει στην παράταξη και με δυσκολία προσπαθεί να παρακολουθήσει τα ανεξήγητα. Μας είπε εδώ πριν από λίγη ώρα ο κύριος Νάσος Ηλιόπουλος, εγώ το θυμάμαι έτσι, αυτό το είπε στην αρχή, ότι επί της ουσίας από τότε που εξελέγει ο κύριος Στέφανος Κασελάκης, δεν ήξερε κανείς τι του ξημερώνει σε ό,τι αφορά στις πολιτικές του θέσεις. Ότι δηλαδή ανάλογα με τη δημόσια εμφάνιση που είχε, άλλαζε και μια πολιτική θέση. Και τους άκουσα χθες να λένε τους ανθρώπους αυτούς που έφυγαν από τον ΣΥΡΙΖΑ ότι εκείνη πλέον είναι ο μαχητικός, προοδευτικός, αριστερός πόλος που μπορεί να κοντράρει τη Νέα Δημοκρατία. Εσείς τι λέτε? Λέω ότι ο Νίκος Φίλης, ο Νάσος Ηλιόπουλος, η Έφη Αχτσιόγλου, ο Πάνος Κουρλέτης, ο Αλέξης Χαρίτσης κάνανε μια επιλογή ανταγωνιστική προς το ΣΥΡΙΖΑ, αποφάσισαν να εγκαταλείψουν το κόμμα με το οποίο μαζί πορευτήκαμε, αμέσως μετά το εκλογικό αποτέλεσμα, το οποίο δεν ήταν αυτό που επιθυμούσαν. Αυτό ας το κρίνει ο αριστερός και προοδευτικός κόσμος, δεν είναι αυτό που περιμένει ο κόσμος από εμάς. Αυτό που περιμένει ο κόσμος από τις οργανωμένες πολιτικές δυνάμεις είναι να αντιπαρατεθούν στην κυβέρνηση Μητσοτάκη. Και θα μου επιτρέψετε να πω ότι μέχρι στιγμής προσπαθώ να εντοπίσω τις θεμελιώδεις διαφορές οι οποίες υπάρχουν μεταξύ των ψηφισμένων μας κειμένων, τα οποία μας δεσμεύουν όλους, τη διακήρυξή μας. Τα οποία τα χαρακτήρισε πουμαρό όμως ο αρχηγός σας. Όχι. Πολιτική πουμαρό. Όχι, δεν πρόκειται περί αυτού. Εκεί πέρα έγινε μία αξιολόγηση. Μπορεί να την κρίνει ο καθένας όπως νομίζει. Αλλά δεν αναφέρονταν στα ψηφισμένα κείμενα. Αναφέρονταν σε άλλες απεραντολογίες οι οποίες έχουν δει το φως της δημοσιότητας. Πάντως, κύριε Παπά, τώρα, επειδή γνωριζόμαστε, έχουμε 11 πρωτοκλασσά τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ που αποφασίζουν να φύγουν. Δεν μπορεί να τρελάθηκαν όλοι μαζί. Κάτι συμβαίνει. Δεν ξέρω, να τους ρωτήσετε, με συγχωρείτε. Τους ρωτάμε, απλώς θέλω και τη δικιά σας άποψη. Όχι, δηλαδή, εγώ δεν θα αξιολογήσω. Εγώ φύγανε μόνο και μόνο γιατί θέλανε να είναι αρχηγοί, να πάρουν την αρχηγία. Είναι προφανές ότι και εσείς θα συμφωνήσετε. Δεν υπάρχουν βαθύτεροι λόγοι. Θα συμφωνήσετε μαζί μου ότι δεν διαμεσολάβησε κάτι από τη στιγμή, την ώρα του κλεισίματος της κάλπης, μέχρι ας πούμε τη δήλωση Τσακαλώτου ότι η αριστερά υπέστη ήττα. Δεν υπέστη ήττα η αριστερά την 24η Σεπτεμβρίου, που είχαμε 150.000 ανθρώπους να πηγαίνουν να συμμετέχουν. Αφές, οι πεμπτοφαλαγκίτες, όλα αυτά που είπε ο κ. Κασελάκης, δεν ήταν σοβαρή εξέλιξη. Αυτά ήρθανε μετά. Αυτά ήρθανε μετά. Στον Κασελάκη δεν δόθηκε ούτε ο χρόνος να μπει στο γραφείο του. Αυτή είναι η πραγματική αλήθεια. Και σας λέω ότι είναι άλλο πράγμα η κριτική που μπορεί να του ασκήσει κανείς. Και εγώ έχω κάποιες διαφωνίες, βεβαίως, και τις γνωρίζει και ο ίδιος. Και άλλο και με τις διαγραφές είχατε διαφωνήσεις. Και άλλο πράγμα, έχουμε την απόφαση της κεντρικής μας επιτροπής εκεί, κυρία Σιωμόπουλε. Να σας ρωτήσω κάτι. Και άλλο πράγμα, λοιπόν, να φτιάχνεις ένα ανταγωνιστικό σχήμα. Δεν θέλω να πω κάτι Επειδή άλλο. Επειδή λέτε ότι έχετε και κάποιες διαφωνίες. Αυτά που έχουμε ακούσει από την πλευρά του κ. Κασελάκη. Εγώ θέλω να αφήσω τους 11 που έφυγαν, έφυγαν. Ναι, αλλά μην επιμένετε στα εσωτερικά του ΣΥΡΙΖΑ, δεν θα παράξω. Να κάνω μια ερώτηση και, το υπόσχομαι εγώ δεν θα σας ξαναρωτήσω. Παρακαλώ. Αυτές οι επικρίσεις για τον κύριο Τσακαλώτο και τον κύριο Κατρούγκαλο που ήταν της ουσίας επικρίσεις κατά Τσίπρα, εσάς σας βρίσκουν σύμφωνο? Όχι, δεν θα συμφωνήσω καθόλου με την αξιολόγησή σας και δεν είναι προσωπικό το θέμα. Είναι ένα θέμα πολιτικής διαφωνίας. Είναι λάθος η αξιολόγησή μου. Δηλαδή τον βάλουμε κατά Κατρούγκαλο κατά Τσίπρα. Ναι, διαφωνώ. Διαφωνώ ριζικά και θα σας πω γιατί. Διότι κατά τη διάρκεια της δικής μας διακυβέρνησης, αυτό που ζητούσαν οι θεσμοί και η Τρόικα ήταν η υιοθεσία του προγράμματος. Δηλαδή το να βγει ο Τσίπρας και να πει, το να βγει ο ΣΥΡΙΖΑ και να πει, το να βγει η κυβέρνησή μας και να πει ότι εφαρμόζουμε είναι δική μας επιλογή. Και βεβαίως πάρα πολύ καλά ως πρωθυπουργός ο Τσίπρας δεν το είπε ποτέ και έλεγε δημόσια ότι αυτά που εφαρμόζουμε είναι το μείγμα αυτών που θέλουμε και αυτών που μας επιβάλλεται. Μάλιστα. Και βεβαίως και εδώ δηλαδή, πέρα η κριτική για το μαξιλάρι δεν ήταν για τον Αλέξη Τσίπρα. Η κριτική για το μαξιλάρι, όχι, δεν είναι για τον Αλέξη Τσίπρα, είναι μια επιλογή. Κριτική. Δεν ήταν υπουργική επιλογή. Κυβερνητική επιλογή. Κυρία Σιωμόπουλα και κυρία Γκαντώνα, θα μου επιτρέψετε μια μικρή παρέμβαση. Δεν θέλω να το κάνω, να μιλήσω και για την προσωπική μου στάση στη διάρκεια τη προεδρική εκλογή. Είπα ότι οι ευθύνες στα υπουργικά συμβούλια είναι συλλογικές.
Όπως συλλογικές ήταν και οι ευθύνες, επειδή όλοι ήμασταν ηγετικά στελέχη στο ίδιο κόμμα πλέον, για το ηθικό και το πολιτικό μας συμβόλαιο. Έτσι, εγώ δεν εκτόξευσα βέλη απέναντι στον έναν ή στον άλλον, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να κάνουμε τη συλλογική μας αυτοκριτική ή να εντοπίσουμε τα σημεία στα οποία πραγματικά πονέσαμε κοινωνικά στρώματα και δεν θα έπρεπε αυτό ενδεχομένως να έχει συμβεί και θα έπρεπε να το εντοπίσουμε γρήγορα. Ή ας πούμε τώρα, μην μου πείτε κι εσείς ότι δεν ξέρετε, δεν είδατε, δεν συνειδητοποιήσατε ότι η δήλωση του αγαπημένου μου κατά τα άλλα, του Γιώργου του Κατρούγκαλου, έκανε τεράστια ζημιά και διαμόρφωσε ένα κομμάτι του εκλογικού αποτελέσματος και ο Τσίπρας, και ο Τσίπρας τον απέπεμψε, επειδή βλέπω και να... Επειδή έχετε αναφερθεί πολλές φορές τη λέξη Αλέξη Τσίπρας. Και όχι, το ίδιο ερώτημα, το έκανα εγώ. Όχι, όχι, το ίδιο ερώτημα που έθεσα και στον κύριο Ηλιόπουλο θέλω να το θέσω και σε εσάς. Ποιος είναι ο ρόλος και πώς έχει συμβάλει ο Αλέξης Τσίπρας σε αυτή την κατάσταση, δηλαδή που βρέθηκε τώρα ο ΣΥΡΙΖΑ, και αν μπορούσε να κάνει κάτι για να αποφευθεί όλο αυτό που έχει συμβεί. Σας έχω πει ότι εγώ διαφωνώ, γιατί άκουσα και τον Άσο πριν. Εγώ διαφώνησα με την επιλογή του Αλέξη Τσίπρα να παραιτηθεί. Είναι βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ και θεωρώ ότι μέχρι στιγμής ανταποκρίνεται στον πάρα πολύ σημαντικό και ξεχωριστό ρόλο που έτσι κι αλλιώς παίζει και για την παράταξη και για τη χώρα. Μάλιστα. Ερώτηση, κύριε Παπά, εσείς τώρα στον ΣΥΡΙΖΑ... Αλλά επιτρέψτε μου να επιμείνω. Όχι, στα πολιτικά θέμα... θέλω να πάω. Όχι, στο θέμα, γιατί μου βάλατε το ζήτημα Τσακαλώτου και Κατρούγκαλου και δεν θέλω να θεωρήσουν οι τηλεθεατές μας ότι αποφεύγω. Άρα, εδώ υπάρχει ένα ζήτημα, εάν εκ των υστέρων εμείς θα υιοθετήσουμε ως δικό μας πρόγραμμα όσα και η Τρόικα μας επέβαλε να εφαρμόσουμε και πληγώσαμε τη μεσαία τάξη. Ερώτηση. Έτσι, δηλαδή εκεί υπάρχουν διαφωνίες. Για τις θέσεις του ΣΥΡΙΖΑ θέλω να πω. Για το αφορολόγητο των 10.000, ας πούμε, υπάρχει διαφωνία. Και την καταλαβαίνω. Ωραία, εντάξει. Μπορεί να θεωρούν κάτι. Εσείς τώρα στον ΣΥΡΙΖΑ απευθύνεστε στο κέντρο. Με ποιες θέσεις απευθύνεστε στο κέντρο και κάτι ακόμα μονάχα. Θα σας πω. Επειδή βλέπουμε ότι στις μετρήσεις, τις τελευταίες τουλάχιστον, δείχνει ο ΣΥΡΙΖΑ να παγιώνεται στην τρίτη θέση. Θέλω να μας πείτε αυτό πώς θα μπορέσει να αλλάξει, να γυρίσει. Εντάξει, οι μετρήσεις είναι λογικό να έχουν μία εικόνα, μία αποτύπωση ελαφράς κάμψης από το εκλογικό αποτέλεσμα. Αυτή είναι η εκτίμηση ψήφου, για να μην τα μεγαλοποιούμε τα πράγματα. Είναι δυστυχώς εμείς έχουμε, πώς να σας πω, με ευθύνη πάρα πολύ συγκεκριμένων βέβαια, από την προεδρική εκλογή και μετά δεν έχουμε καταφέρει να παράξουμε θετικές ειδήσεις. Όσοι έκαναν την επιλογή της ρήξης έχουν δώσει μεγάλο αέρα πολιτικό αντικειμενικά. Δεν κάνω δίκη προθέσεων άλλου τύπου ή σκοτεινών διαδρομών. Θέλω να είμαι ξεκάθαρος στην κυβέρνηση του κυρίου Μητσοτάκη να προχωρήσει σε μεγάλη επιβάρυνση των δημοσίων οικονομικών και μια πολιτική την οποία έτσι με άλλους όρους θα μπορούσαμε να, απέναντι στην οποία με άλλους όρους θα μπορούσαμε να ασκούμε αντιπολίτευση. Και είμαστε εδώ που είμαστε. Τι είναι ο ΣΥΡΙΖΑ? Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι η σύγχρονη αριστερά, όπως το λέει η διακήρυξή του, που αγκαλιάζει πολίτες από την αριστερά μέχρι το προοδευτικό κέντρο. Αυτή είναι η ταυτότητά μας. Άρα μας. Είναι η ταυτότητά μας είναι ότι είμαστε η αριστερά της εποχής μας. Τώρα για τις διαφορές μας, νομίζω ότι πρέπει να... Η δήλωση του κύρου Κασελάκη που θεωρεί τους όλους, πριν το είχε κάνει, πριν φύγουν, αλλά τώρα φύγανε, ότι είναι αποστάτης όλοι αυτοί, συμφωνείτε? Θα σας πω, η λέξη αποστασία είναι ιστορικά φορτισμένη στην Ελλάδα και αφορά την ανατροπή εκ των έσω με προτεργάτη τον κύριο Μητσοτάκη, τον πατέρα του σημερινού πρωθυπουργού, της κυβέρνησης του κέντρου που είχε στηριχθεί και από την αριστερά, της κυβέρνησης του Γιώργου Παπανδρέου. Έχει αυτή την ιστορική φόρτιση. Ετυμολογικά σημαίνει ότι παίρνω απόσταση από κάτι. Όσοι αποχώρησαν λοιπόν, κατά τη γνώμη μου, παίρνουν απόσταση και από τη λαϊκή εντολή που τους εξέλεξε βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ και από την εντολή των 150.000 μελών, και θα ήταν λάθος, είναι λάθος, ιστορικό λάθος, να ερμηνεύσει κανείς το ποσοστό που πήρε η Έφη Αξιόγλου ως εντολή για αποχώρηση ή για προσπάθεια. Άρα εσείς, κύριε Παπά, πιστεύετε, μάλλον συμφωνείτε και με αυτό που έγραψε χθες ο κύριος Κασελάκης στο Facebook, ότι η ομάδα της κυρίας Αξιόγλου ενδιαφερόταν μόνο για την ηγεσία και επειδή δεν εξελέγει, σηκώθηκε και έφυγε? Εγώ θα σας πω ότι είναι σαφές ότι τα δύο γεγονότα συνδέονται. Δεν ξέρω αν θα έκανε αυτή τη διατύπωση, αλλά είναι απολύτως σαφές, διότι δεν δόθηκε χρόνος. Δεν δόθηκε καθόλου χρόνος, αυτό το καταλαβαίνει ο καθένας. Τώρα το ζήτημα είναι το εξής. Αυτές τις μέρες. Και με αυτό να κλείσουμε. Ναι. Αυτές τις μέρες ο κύριος Μητσοτάκης φορτώνει τον Έλληνα φορολογούμενο με 40 δις. 40 δις είναι πάρα πολλά χρήματα. Αποσύρει τη συμμετοχή του δημοσίου από τις τράπεζες. Ενώ οι τράπεζες προβλέπεται να έχουν κέρδη. Εκεί μας περιμένει ο κόσμος να σηκώσουμε τους αντιπολιτευτικούς τόνους, να μιλήσουμε για την ακρίβεια και όχι να δούμε μια εικόνα ομφαλοσκόπησης. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Παπά. Χαρήκαμε που σας είδαμε. Καλημέρα. Θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε. Λοιπόν.